Κυρία Βουκελάτου, καλησπέρα από την ΚΟ, στην Ουτρέχτε που βρίσκεστε μαζί με τον Δήμαρχο, τον Θεοδόση, τον Νικηταρά, για τη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση. Πείτε μας πώς πάνε τα πράγματα εκεί στην Ουτρέχτη, πώς είναι η κίνηση στο περίπτερο της ΚΟ, τι φαίνεται για τη νέα σεζόν του 24 και πώς πάνε οι κρατήσεις σε σχέση με την περσινή σεζόν. Καλημέρα σας από την παγωμένη Ουτρέχτη. Βρισκόμαστε στο κιόσκι της ΚΟ, όπως θα δείτε. Έχουμε δύο κιόσκια, δύο στάντ στα δεξιά μου και ένα στα αριστερά. Σήμερα η κίνηση φαίνεται να είναι πάρα πολύ αυξημένη. Εμείς είμαστε εδώ κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι το πέρας της έκθεσης. Έχουμε αρκετά ραντεβού, έχουμε ακόμη αρκετά ραντεβού τα οποία θα τρέξουν. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ θετικές, τα αποτελέσματα είναι αρκετά αισιόδοξα και αρκετά αυξημένα σε σύγκριση με το 2023. Μέσα από τα ραντεβού που έχουμε κάνει με κάποιους tour operators, από ό,τι φαίνεται υπάρχει σε σχέση με την περσινή περίοδο μια αύξηση της τάξης του 27%, που αυτό που μόνο του δείχνει ότι είμαστε σε μια πολύ αισιόδοξη πορεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, φιλική, άκρος φιλική με την Ολλανδία και είναι μια αγορά η οποία έχει ένα κοινό στοιχείο το οποίο είναι το ποδήλατο, πέραν από τις άλλες δραστηριότητες που μπορεί να προσφέρει το νησί της ΚΟ. Χθες μάθαμε ότι είχατε μια επικοδομητική συνάντηση με τη Δήμαρχο της Ουτρέχτης, γεγονός που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από όσο γνωρίζουμε δεν έχει ξανεπισκεφθεί κάποια άλλη έτσι, ελληνική αποστολή μαζί με τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του τη Δήμαρχο εκεί στην Ουτρέχτη. Οπότε πείτε μας τι αποκομίσατε από αυτή την επαφή. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες ζήσαμε κι εμείς μια πρωτόγνωρη εμπειρία, διότι δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορέσουμε να βρούμε κάποια ώρα που να μπορούμε να συναντήσουμε τη Δήμαρχο της Ουτρέχτης. Μετά από για πρώτη φορά καταφέραμε να κάνουμε μια συνάντηση η οποία είχε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα, ήταν πολύ παραγωγική. Πρώτα απ' όλα την ευχαριστήσαμε για τη φιλοξενία στη χώρα, διότι εμείς αυτή τη φορά ήρθαμε ως επισκέπτες. Συζητήσαμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε και να υιοθετήσουμε πρακτικές πάνω στο ποδήλατο και πώς μπορούμε να προωθήσουμε το ποδήλατο εφόσον είναι το απόλυτο κοινό που έχουμε με την Ολλανδία. Συζητήσαμε επίσης για την αγορά την Ολλανδική καθώς και για τα στατιστικά τα ποσοστά των τουριστών που εισήλθαν στη χώρα μας το 2022-2023, τονίζοντας ότι θέλουμε να ενδυναμώσουμε φυσικά όσο μπορούμε την Ολλανδική αγορά, διότι όπως είπαμε και για τους ίδιους τους κόσμους είναι μια αγορά η οποία είναι στις προτιμήσεις μας. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια.